Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μας βομβαρδίζετε και σας ευχαριστώ γι' αυτό με ερωτήματα για την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη που είναι μαζί μας, για το τυπικό να πω, υποψήφια βουλευτής Χανίων με τη Νέα Δημοκρατία και πρώην υπουργός βεβαίως. Καλημέρα σας, κυρία Μπακογιάννη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κυρία Λιμπεράκη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Είστε εν Αθήνες ή είστε κάτω? Στα Χανιά. Μάλιστα. Λοιπόν, οι ερωτήσεις στην πλειονότητά τους, όσο μπόρεσα να τις δω, είναι κυρίως για τα ελληνοτουρκικά και τα εθνικά μας θέματα, το πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Πριν πάμε εκεί όμως, κυρία Μπακογιάννη, θα ήθελα έτσι να πούμε δύο πράγματα για τα άμεσα, τα προεκλογικά και τα μετεκλογικά. Καταρχάς, το σχόλιο σας για τη χθεσινή απόφαση του Αρείου Πάγου, μαζί με την κριτική που ασκείτε ότι ο Κασιδιάρης εξακολουθεί να μπορεί να επικοινωνεί, να κάνει αναρτήσεις, να βγάζει διαγγέλματα μέσα από τις φυλακές. Κοιτάξτε, κύριε Λιμπεράκη, την ακούω αυτή την κριτική και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος δικαίου και οι φυλακισμένοι έχουν δικαιώματα. Εγώ μάλιστα, η οποία είμαι στο Συμβούλιο της Ευρώπης, είμαι σε θέση να το ξέρω πάρα πολύ καλά. Μέσα σε αυτά τα δικαιώματα υπάρχει το δικαίωμα της επαφής με τον δικηγόρο και ο δικηγόρος αναμφισβήτητα στη συγκεκριμένη περίπτωση κάνει κατάχρηση του δικαιώματος επαφής που έχει με τον κρατούμενο και δημοσιοποιεί και χρησιμοποιείται ως όχημα για τη διαφήμιση του Κασιδιάρη. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει κάποια στιγμή να το δει και ο δικηγορικός σύλλογος, διότι μέχρι ενός ορισμένου σημείου έχουν δικαίωμα να παρέμβουν οι αρχές. Οι αρχές δηλαδή οι δικαστικές της φυλακής έχουν τη δυνατότητα να τους στερήσουν το κινητό, που βεβαίως το κάνουν. Αλλά όταν χρησιμοποιεί ένα νόμιμο δικαίωμά του, αν θέλετε, κατά κατάχρηση, δημιουργείται το πρόβλημα το οποίο έγινε. Τώρα, επί της ουσίας. Mm-hmm. Επί της ουσίας, το σύνολο του δημοκρατικού κόσμου, τόξου, έπρεπε να στείλει ένα ενιαίο μήνυμα. Ένα ενιαίο μήνυμα το οποίο να λέει ότι άνθρωποι που έχουν καταδικαστεί για φόνους, έτσι, δηλαδή για βία η οποία καταλήγει σε φόνους, δεν μπορούν να είναι στη Βουλή των Ελλήνων. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο δύσκολο πράγμα να συμφωνήσουμε πάνω σε αυτό. Και λυπάμαι πάρα πολύ, ειλικρινά σας λέω λυπάμαι, που ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και μετά την καταψήφιση της τροπολογίας, δηλαδή την αποχή του από την τροπολογία, δεν μπήκε στον κόπο να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια που έκανε ο καθηγητής ο Νίκος Αλεπιτζάτος για ένα ενιαίο, την κατάθεση ενιαίων πορισμάτων στον Άριο Πάγο, έτσι ώστε το μήνυμα να είναι όχι ένα μήνυμα δύο κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αλλά ένα μήνυμα των τριών κομμάτων που εν πάση περιπτώσει είχαν υποχρέωση να παρίστανται. Οι ίδιοι βέβαια λένε ότι θα ήταν ασυνεπές από τη στιγμή που δεν είχαν στηρίξει την τροπολογία για τους λόγους που ανέπτυξαν. Αυτά είναι γελοιότητες, διότι είχαν ψηφίσει την πρώτη. Δηλαδή την πρώτη θέση με τον εκλογικό νόμο την είχαν ψηφίσει. Άρα επί της ουσίας αυτό που τους είπε ο κύριος Αλεπιζάτος είναι ότι κρυβόντουσαν πίσω από το δάχτυλό τους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και το κάνουν επίτηδες, διότι πιστεύουν ότι μπορούν να ψαρέψουν σε κάποιου, να πάρουν κάποιους από αυτούς, οι οποίοι οπαδούς του Κασιδιάρη, οι οποίοι βρίζουν βεβαίως τη Νέα Δημοκρατία, διότι θεωρούν τη Νέα Δημοκρατία υπεύθυνη, αλλά με τα χαρά θα αναλαμβάνουν αυτή την ευθύνη, έτσι να είμαι ξεκάθαρη. Από εκεί και πέρα πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να πάρουν κάποιους ψήφους στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν. Να τους πάρουνε. Για να πάμε τώρα, ας κάνουμε τη γνωστή άσκηση, αυτή που διαρκώς σας θέτουμε οι δημοσιογράφοι σε όλους τους υποψηφίους. Λέει ο Πρωθυπουργός, θα σεβαστώ απόλυτα τις συνταγματικές επιταγές, προφανώς και θα πάρω την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, εφόσον όπως όλα δείχνουν θα είμαστε πρώτο κόμμα και ανάλογα με το εκλογικό αποτέλεσμα θα αξιολογήσω τις κινήσεις μου. Εσείς, κύριε Μπακογιάννη, έχετε πει ότι στην πρώτη εκλογή δεν θα κάνει προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης η Νέα Δημοκρατία. Μήπως πρέπει να εκπέμψετε ένα σαφές, ενιαίο και ξεκάθαρο μήνυμα? Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι η εμπειρία διδάσκει και επειδή εγώ είμαι πολλά χρόνια στην πολιτική, θα μου επιτρέψετε να πω ότι βλέπω τις πιθανότητες αυτές απειροελάχιστα. Τι να κάνουμε τώρα? Αντικειμενικά, με την απλή αναλογική, η δυνατότητα να κάνει σοβαρή κυβέρνηση στον πρώτο γύρο, εγώ τουλάχιστον δεν τη βλέπω να είναι σοβαρά υπαρκτή. Από εκεί και πέρα βεβαίως το αποτέλεσμα των εκλογών θα τα κρίνει όλα. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή.
Έχουμε τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες δίνουν μια συνεχή αύξηση της δύναμης της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύω ότι ο λόγος για τον οποίο δείχνουν την αύξηση της Νέας Δημοκρατίας είναι διότι η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζεται σε αυτές τις εκλογές ακριβώς όπως είναι. Δηλαδή με την αξιοπιστία του είπα έκανα τις προηγούμενες τετραετίες και ταυτόχρονα από την άλλη μεριά με ένα πρόγραμμα το οποίο ο κόσμος νιώθει και ξέρει ότι είναι ρεαλιστικό. Ότι μπορεί πραγματικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης να το υλοποιήσει αύριο το πρωί. Να σταθούμε... Έχοντας την προηγούμενη εμπειρία. Αντίθετα, ναι. Θα μου επιτρέψετε παρακαλώ. Να πω, για μένα είναι εξαιρετικά απογοητευτικό και σας το λέω τελείως ειλικρινά, ότι από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατατίθεται ένα πρόγραμμα το οποίο θα τεινάξει την μπάνκα στον αέρα σε χρόνο τετέ. Δηλαδή οι Έλληνες ακούνε τα ίδια πράγματα που ακούγανε το 2015, ότι θα τα λύσουμε όλα μέσα στις πρώτες 50 μέρες, θα δώσουμε αυξήσεις, θα μειώσουμε τους πόρους, θα κάνουμε. Λες και δεν έχουν την εμπειρία του ενός άρθρου και ενός νόμου, το οποίο μας είχε πει ο κ. Τσίπρας στις προηγούμενες εκλογές. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, περίμενα ότι μετά από 4,5 χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ θα είχαν οι άνθρωποι μία περισσότερη αίσθηση ευθύνης από αυτήν την οποία επέδειξαν το 2015. Δυστυχώς φαίνεται ότι η παλιά συνταγή την ξαναπαίρνουν αυτούσια και υπόσχονται στους πάντες τα πάντα, λες και ο κόσμος δεν έχει την εμπειρία των 4,5 χρόνων διακυβέρνησης. Πάντως, κυρία Μπακογιάννη, απολογιστικά, επειδή μιλάμε για τα προγράμματα και γιατί πια σε αυτήν την αναμέτρηση πράγματι καλούνται οι πολίτες να διαλέξουν μεταξύ των δύο πρώτων που και οι δύο, όχι μεταξύ των δύο πρώτων, μεταξύ όλων, αλλά θέλω να πω αν το δούμε ως τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, έχουν υπάρξει και οι δύο πρωθυπουργοί, οι επικεφαλείς τους. Να σταθούμε λίγο. Υποθέσεις. Ναι, αλλά για παράδειγμα, στην υγεία, είδα την παρουσίαση του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την υγεία. Θυμόμαστε όλοι ότι χειροκροτήσαμε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές στην εποχή του κορονοϊού. Θυμόμαστε την αυτοκριτική και από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω και ο κύριος Μητσοτάκης το είχε πει για το πώς ίσως το δημόσιο σύστημα δεν το είχαν εκεί που θα έπρεπε αξιολογημένο. Και από την άλλη, βλέπουμε μία εγκύκλιο της κυρίας Γκάγκα που λέει: μπείτε όλοι στις εφημερίες γιατί δεν έχουμε να καλύψουμε τα κενά. Και γίνεται χαμός και αναγκάζεται να την πάρει πίσω. Άρα και αυτή την τετραετία, παρά τις εξαγγελίες και το πρόγραμμα για το τι θα κάνετε αν κερδίσετε πάλι, υπήρξαν πολλά προβλήματα. Πολλά πράγματα δεν έγιναν. Μα κύριε Λιμπεράκη, για να είμαστε τελείως ξεκάθαροι και ειλικρινείς, το Δημόσιο Σύστημα Υγείας βγήκε μετά από 10 χρόνια μνημόνιο. Εγώ δεν θέλω να κάνω κριτική τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε και τι παραλάβαμε. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι τα 10 χρόνια μνημόνιο γονατίσανε και το σύστημα υγείας. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεκάδες, ότι χιλιάδες γιατροί φύγαν στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σπουδάζαμε τα παιδιά μας και αυτά φεύγανε για τη Γερμανία σοριδών για να μπορέσουν να παίρνουν καλύτερους μισθούς. Ποιος το αρνείται αυτό? Δεν το φτιάξατε, αυτό λέω, σε αυτήν την τετραετία, ναι. Που θα κριθείτε τι και γι' αυτό φτιάξαμε, βέβαια. Τι φτιάξαμε, προσλάβαμε 10.000. Ποια είναι η πραγματικότητα, να σας πω εγώ για το νοσοκομείο Χανίων. Ξέρετε πόσες προκηρύξεις βγήκανε και δεν προσήλθανε άνθρωποι. Και δεν προσήλθανε παθολόγοι και δεν προσήλθανε αναισθηολόγοι. Ίσως χρειάζονται περισσότερα κίνητρα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, ίσως χρειάζονται περισσότερα κίνητρα. Ίσως χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση. Ίσως χρειάζεται επαρκές περιβάλλον, παραδείγματος χάρη μια συζήτηση την οποία κάνουμε κατά κόρον μέσα στη Νέα Δημοκρατία που ψάχνουμε να βρούμε τη λύση. Είναι πώς μπορεί κανένας αυτού του είδους τα κίνητρα, παραδείγματος χάρη σε τουριστικές περιοχές. Να σας πω εγώ για τα Χανιά. Τα Χανιά έχουν μεταβληθεί σε μια πόλη της οποίας τα ακίνητα, πάρα πολλά από τα ακίνητα, έχουν γίνει Airbnb. Ναι. Αποτέλεσμα, έχουμε πρόβλημα στέγασης. Αποτέλεσμα, ο γιατρός που θα έρθει έχει ένα νίκη το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό. Αποτέλεσμα, δεν θέλει να έρθει.
Μου περιγράφεται το πρόβλημα. Αυτό όμως πρέπει. Να, τώρα είχαμε την υπόθεση της Σερίφου πριν από μια εβδομάδα που πήρε πολύ μεγάλη δημοσιότητα με το μοναδικό γιατρό ο οποίος έφυγε. Είδε και από εδώ άνθρωπος και έφυγε. Θέλω να πω, κυβερνάει 4 χρόνια η Νέα Δημοκρατία. Ναι, κυβερνάει 4 χρόνια, αλλά κυβερνάει 4 χρόνια με πανδημία. Κυβερνάει 4 χρόνια στα οποία χρειαστήκαν να αυξήσουμε και να διπλασιάσουμε τις ΜΕΘ. Κυβερνάει 4 χρόνια όπου δεν υπήρχαν οξυγόνο στα νοσοκομεία. Κυβερνάει 4 χρόνια στα οποία έπρεπε να φτιάξει όλες αυτές τις υποδομές. Έπεσε όλο το βάρος στην πανδημία. Έπεσε όλο το βάρος σε μια κατάσταση η οποία ήθελε από την αρχή οργάνωση, ιδιαίτερα την κατάσταση των εντατικών. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε κενά? Όχι, βεβαίως έχουμε. Και γι' αυτό η πρώτη προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία θα είναι το δημόσιο σύστημα υγείας. Η πλήρης αναδιοργάνωσή του. Και εκεί θα πρέπει να μπούμε με τη λογική ακριβώς των κινήτρων, η οποία άρχισε να λειτουργεί, παραδείγματος χάρη στον ΕΦΚΑ. Λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Τα κίνητρα, τα μπόνους κτλ. Με την ίδια λογική και με αρκετή φαντασία στην εξουσία, όπως λέγαμε παλιά όταν είμαστε μικροί, θα πρέπει να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τέτοια κίνητρα ώστε να κρατήσουμε και να φέρουμε πίσω νοσηλευτικό προσωπικό. Να σας πάω και σε έναν άλλο τομέα πριν εστιάσουμε στα ελληνοτουρκικά. Είστε μία πολιτικός, πολλές φορές ανοιχτά έχει τοποθετηθεί έτσι και με ιδιαίτερα προοδευτικές θέσεις στο κομμάτι των δικαιωμάτων και στο κομμάτι της εμπιστοσύνης του πολίτη στο κράτος. Δεν ξέρω αν είδατε πριν από λίγες ημέρες τα νέα, βγήκε μια μεγάλη έρευνα για το πώς λιμνάζουν εκατοντάδες ΕΔΕ στην αστυνομία, για αστυνομική βία. Σήμερα και στέκομαι γιατί. Είναι στην Κρήτη αυτό το περιστατικό, ίσως το έχετε δει. Υπάρχει μια σοκαριστική καταγγελία ενός 17χρονου, ο οποίος κρατείται σε ένα κατάστημα κράτησης νέων, ήταν έγκλειστος για 6 μήνες και καταγγέλει κάθε μέρα ομαδικούς βιασμούς. Αυτό το παιδί ήταν στην ευθύνη του κράτους. Δεν σας ζητώ προφανώς να μπούμε στην περιπτωσιολογία, σας το αναφέρω γιατί είναι ένα από τα πολλά δυστυχώς κρούσματα που φτάνουν στην δημοσιότητα. Ούτε στο κομμάτι της ασφάλειας και της λειτουργίας των θεσμών και των καταγγελιών για κατάχρηση εξουσίας μοιάζει να έχετε πάει καλά αυτά τα 4 χρόνια. Έχουμε πάει καλύτερα. Έχει δημιουργηθεί μια σημαντική πρόοδος, υπάρχει μια σημαντική πρόοδος. Εμείς το εξτάζουμε αυτό, έχουμε μια επιτροπή μέσα στη Βουλή, δεν ασχολείται κανένας ποτέ με αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει ασχολούμαστε εμείς, όπου παρακολουθούμε την εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ιδιαίτερα στα θέματα των δικαιωμάτων και της προστασίας των δικαιωμάτων των ανθρώπων. Γι' αυτό σας μίλησα πριν για τα δικαιώματα των φυλακισμένων. Μέσα στην εφαρμογή τους δηλαδή, στο ελληνικό δίκαιο, είχαμε τρομακτικές καθυστερήσεις. Τρομακτικές. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα. Ήτανε πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Αλλάξαμε αρκετά την νομοθεσία, όχι επαρκώς ακόμα. Έχουμε συγχρονιστεί σε ένα μεγάλο βαθμό με αυτό που ονομάζεται αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και άρα συμμόρφωση των ελληνικών αρχών. Βλέπετε όμως ότι υπάρχει ένα καθεστώς ατιμωρησίας, δηλαδή όταν παίρνει ένα χρόνο και ένα ολοκληρωθεί μια ΕΔΕ. Τέτοιου είδους φαινόμενα, εγώ που σας μιλάω, με βγάζουν από τα ρούχα μου. Εντάξει, δηλαδή είναι από τα πράγματα τα οποία οφείλει η ελληνική πολιτεία, οφείλει το ταχύτερο δυνατόν να τα τιμωρήσει και να τα τιμωρήσει παραδειγματικά. Διότι εγώ είμαι γνωστή υπερασπιστής της αστυνομίας, το ξέρετε πάρα πολλά χρόνια, τους χρωστάω τη διελεύκανση της δολοφονίας του Μπακογιάννη και δεν το ξεχνώ ποτέ, έχουν κάνει πάρα πολύ σημαντικό έργο και τέτοιου είδους φαινόμενα είναι τα φαινόμενα τα οποία μαυρίζουν τη συνολική εικόνα της ελληνικής αστυνομίας και είναι άδικο. Και γι' αυτό και η πολιτική ηγεσία και η φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας έχει υποχρέωση εκεί. Έχει υποχρέωση να τα πατάξει παραδειγματικά. Ναι. Υποχρέωση και ευθύνες όταν δεν το πράττει, βέβαια. Ένα συμφωνώ. Βεβαίως και ευθύνες όταν δεν το πράττει. Συμφωνώ, κύριε Λιμπεράκη. Ακούστε, κύριε Λιμπεράκη, να πω μια κουβέντα. Δεν υπάρχουν τέλειες κυβερνήσεις. Και δεν υπάρχουν κυβερνήσεις όταν οι οποίες δεν θα έχουν και αδυναμίες, δεν θα κάνουν και λάθη, διότι οι άνθρωποι κάνουν λάθη, οι άνθρωποι έχουν αδυναμίες κτλ. Σημασία έχει
στην τελική έκφραση της υπόθεσης να τα εντοπίζεις, να τα διορθώνεις και να τα αναγνωρίζεις. Δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε και να προσπαθούμε να κρύψουμε μια πραγματικότητα κάτω από το χαλί. Όπου υπάρχουν αδυναμίες, οφείλουμε να τις διορθώσουμε. Πιστεύει κανένα σοβαρά από αυτούς που με ακούει ότι σε 4 χρόνια ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είχε βρει τους απολύτως τέλειους ανθρώπους και είχε κάνει το θαύμα να πάρει μια Ελλάδα στην κατάσταση στην οποία την πήρε, να τη φέρει στο επίπεδο που την έχει φέρει σήμερα και να μην έχει κάνει κανένα λάθος? Δεν είναι αλήθεια. Πώς το κάνουμε? Αν σας ζητούσα το μεγαλύτερο λάθος να μου πείτε έτσι συνοπτικά για να περάσουμε στα ελληνοτουρκικά, τι θα λέγατε ότι είναι το μεγαλύτερο λάθος της κυβέρνησης? Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένα λάθος το οποίο θα έπρεπε να το εντοπίσεις ως το ένα και μοναδικό. Εάν θα έπρεπε κανένας να εντοπίσει τις λειτουργίες, θα έλεγα ότι με το βαθμό με τον οποίο τρέξαμε τον εξυγχρονισμό του κράτους, θα έπρεπε να έχουμε τρέξει ακόμα ακριβότερα. Λοιπόν. Δηλαδή αυτό που λέγεται αξιολόγηση, αξιοκρατία, αυτές οι λέξεις ταμπού οι οποίες υπάρχουν. Γιατί το παιδί των 17 και 18 χρονών, με το οποίο εγώ τώρα συζητάω στα Χανιά, μου λέει τώρα να είμαι βέβαιος ότι όταν το αξίζω θα πάω μπροστά. Αυτό λοιπόν που είναι μια παθογένεια του ελληνικού κράτους ετών, πολλών ετών, ήμουν 9 και γέρασα, αυτή πρέπει να εξαλειφθεί. Και εάν υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι αποφασισμένος να συγκρουστεί με αυτή την οτροπία, αυτός λέγεται Μητσοτάκης. Ναι, τέλος πάντων, μέχρι στιγμής δεν έχουμε αυτά αποτελέσματα για αποκατάσταση μιας λογικής αξιοκρατίας στη χώρα. Αποκατάσταση. Δεν ξέρω αν υπάρχει αποκατάσταση, γιατί δεν ξέρω αν υπήρχε ποτέ. Είναι μια χρόνια παθογένεια. Να δούμε λίγο με τα ελληνοτουρκικά. Πώς δεν έχουμε? Δεν έχουμε τις αλλαγές οι οποίες γίνανε στην παιδεία. Δεν έχουμε τις αλλαγές που γίνανε στο ψηφιακό κράτος. Δεν έχουμε την καταπληκτική εμφάνιση ενός κομματιού του κράτους που λέγεται οι διασώστες, το ΕΚΑΒ, η αστυνομία η οποία πήγε όπως πήγε στην Τουρκία. Όχι, είναι άδικο. Δεν χρειάζεται να βλέπουμε μόνο τα στραβά. Ας δούμε και ορισμένα πράγματα, μορφές, κομμάτια του ελληνικού κράτους, οι ένοπλες μας δυνάμεις. Ξέρετε, κυρία Λιμπεράκη, για να περάσουμε στα εξωτερικά, εκείνο το περίφημο καλοκαίρι του 20, και δεν σας μιλάω τώρα για την φάση του Εύρου, έτσι, αλλά εκείνο το περίφημο καλοκαίρι του 20 που δεν είχε προλάβει η Ελλάδα να εξοπλιστεί, με τι αυτοθυσία αυτοί οι άνθρωποι καθίσανε 40 και 50 μέρες κάτω από την θάλασσα. Δεν το αμφισβητεί αυτό κανείς. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Αυτή δεν είναι κομμάτι του ελληνικού κράτους? Βεβαίως είναι, αλλά η λογική της αξιοκρατίας είναι αυτή που θα έκανε το 500.000 νέων ανθρώπων που έφυγαν να επιστρέψουν. Μέχρι στιγμής δεν μοιάζει να υπάρχει ελκυστική εικόνα αξιοκρατίας πριν του θέσμου. Έχουν αρχίσει. Μακάρι, κυρία Παπαγιάννη. Μακάρι. Λοιπόν, ελάτε λίγο για την Τουρκία για να προλάβουμε. Τον πρώτο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Επιτέλους. Πείτε μου κάτι, Ερντογάν ή Κιλιτσταρόγλου για την Ελλάδα, υπάρχει σαφής απάντηση σε αυτό? Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, γιατί αυτή τη στιγμή εμείς εντοπίζουμε στα πρόσωπα, αλλά το ερώτημα για την Τουρκία είναι οι δομές της εξουσίας. Ποιες θα είναι οι δομές της εξουσίας αύριο με τον Ερντογάν και ποιες θα είναι οι δομές της εξουσίας αύριο με τον Κιλιτσταρόγλου? Καταρχάς, φοβάστε περίοδο ανομαλίας. Κρατώ τις δηλώσεις του κυρίου Σοϊλού που παρομοιάζει τις επικείμενες εκλογές της 14 Μαΐου με πραξικόπημα. Με το πραξικόπημα που χρεώνει, εν πάση περιπτώσει, στην κυβέρνηση. Δεν θεωρώ τον Σοϊλού, για να είμαι τελείως ειλικρινής, ένα σοβαρό άνθρωπο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, φοβάμαι ότι μπορεί να υπάρχει αναστάτωση μέσα. Τουρκία. Δεν θα είναι εύκολες αυτές οι εκλογές. Υπάρχει μία πανευρωπαϊκή, αν θέλετε, ανησυχία για το πώς θα εξελιχθεί η εκλογική διαδικασία στην Τουρκία. Γι' αυτό και έχουν στείλει παρατηρητές και ούτω το καθεξής. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι, εάν χάσει παραδείγματος χάρη ο Ερντογκάν, πώς θα κυβερνήσει ο Κιλιτσάρογλου με 7 αντιπροέδρους εκ διαμέτρου αντίθετους πολλές φορές στις απόψεις τους.
ναι. και πώς θα μπορέσει να δημιουργήσει μια σταθερότητα στη Τουρκία. Προαναγγέλλεται και ένα παράθυρο διαπραγμάτευσης μετά τις εκλογές με την Ελλάδα. Κυρία Μπακογιάννη, και επειδή είναι το ερώτημα που περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στέλνουν οι ακροατές μας για εσάς, εσείς πιστεύετε ότι θα πρέπει η Ελλάδα να καθίσει στο τραπέζι και να δουλέψει πάνω σε μια λύση? Θα πω στην εκμετάλλευση, ας το βάλει ο καθένας σε ό,τι ποσοστό μπορεί να φανταστεί και σε όποια συνθήκη θέλει. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει η Ελλάδα με την Τουρκία? Αυτή τη στιγμή δεν τίθεται θέμα στην εκμετάλλευση, κύριε Λιμπεράκη. Τα θέματα τα οποία τίθενται είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Είναι το θέμα της φαλοκρηπίδας και είναι το θέμα των θαλασσιών ζωνών. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Η Ελλάδα δεν έχει κλείσει ποτέ το τραπέζι, το παράθυρο του διαλόγου. Όχι, αλλά οι Τούρκοι θέλουν λύση πακέτο στη Χάγη, με διαφορές ανύπαρκτες για την Ελλάδα. Ναι, καταρχήν δεν υπάρχει καμία ελληνική κυβέρνηση να πάει για ανύπαρκτες διαφορές στη Χάγη. Δεν γίνεται. Δεν το συζητάμε αυτό. Υπάρχει όμως μία ουσία. Η ουσία λοιπόν αυτή είναι ότι πρέπει να βρεθεί ένα πλαίσιο στο οποίο να μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ποιο είναι αυτό το πλαίσιο? Εμείς δεν το έχουμε εφεύρει. Υπάρχει διεθνώς και είναι το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Όταν λοιπόν βάλουμε αυτό το πλαίσιο με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, εδώ είμαστε να συζητήσουμε, να διαφωνήσουμε κατά πάσα πιθανότητα και να συμφωνήσουμε ότι μπορούμε να πάμε στη Χάγη. Αλλά για να φτάσουμε εκεί ο δρόμος είναι πάρα πολύ μακρύ. Mm. Δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για σήμερα ή για αύριο. Ναι. Θα υπάρξει ένα άλλο παράθυρο, ένα παράθυρο ευκαιρίες? Εγώ πιστεύω πως ναι. Μετά τις εκλογές λέτε άμεσα? Θα σας πω γιατί. Εάν συγκρίνετε τη ρητορική προ και μετά σεισμών, η διαφορά είναι κολοσιαία. Γιατί είναι η διαφορά κολοσιαία? Όχι διότι οι ηγεσίες αλλάξανε άποψη, αλλά διότι οι λαοί, ο λαός, ο τουρκικός τώρα ο συγκεκριμένος, άλλαξε άποψη. Η εικόνα της Ελλάδος, η οποία στάθηκε δίπλα στον Τούρκο και έβγαλε το παιδάκι από τα συντρίμια, ήταν τόσο δυνατή που δεν τον έπαιρνε κανένα Τούρκο πολιτικό να συνεχίσει τη ρητορική την οποία... Ναι, είναι ένα ερώτημα πόσο θα κρατήσει βέβαια αυτό. Μένει να φανεί, ναι. Δεν είναι... Αυτό μένει να φανεί, αλλά γιατί μιλάω για παράθυρο? Μιλάω για ένα παράθυρο ευκαιρίας, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από δύο παράγοντες. Πρώτον, ποια θα είναι η κυβέρνηση στην Τουρκία και τι θα επιλέξει ως προτεραιότητες. Και δεύτερον, και ποια θα είναι η κυβέρνηση στην Ελλάδα, εάν η Ελλάδα θα έχει μια σταθερή κυβέρνηση για να μπορεί να κάνει τέτοιου είδους συζητήσεις. Κυρία Μπακογιάννη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που κάναμε. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, υποψήφια βουλευτής στα Χανιά.